η σπουδαιότερη ιστορία που υπόθηκε ποτέ. Από μαγνητοφώνηση επιμέλεια Κωνσταντίνος Σύρμος. Πρέπει να υποφέρουν πολύ αυτοί που εξέλαβαν την εξουσία σαν αλήθεια αντί για την αλήθεια σαν εξουσία. Μάσεϊ, Αιγυπτιολόγος. Από το 10.000 π.Χ. η ιστορία είναι γεμάτη από μαρτυρίες για το σεβασμό και τη λατρεία για τον ήλιο. Και είναι απλό το γιατί, καθώς κάθε πρωί ο ήλιος θα ανατείλει και θα φέρει φως, ζεστασιά και ασφάλεια, προστατεύοντας τον άνθρωπο από το παγερό σκοτάδι της νύχτας. Χωρίς τον ήλιο, οι καλλιέργειες και τα σιτηρά δεν θα μεγάλωναν και δεν θα επιβίωνε η ζωή στον πλανήτη. Αυτά τα γεγονότα κάνουν τον ήλιο το πιο λατρευτό αντικείμενο αιωνίως. Αντίστοιχα, οι άνθρωποι έδιναν μεγάλη σημασία και στα άστρα. Με την παρακολούθηση των άστρων μπορούσαν να αναγνωρίζουν και να προσμένουν γεγονότα που εμφανίζονταν σποραδικά, όπως εκλήψεις και πανσέλινοι. Κατηγοριοποιούσαν τις αστρικές ομάδες με αυτό που σήμερα αποκαλούμε αστερισμούς. Ο ζωδιακός κύκλος, ένα από τα παλαιότερα σύμβολα της ανθρώπινης ιστορίας, αναπαριστά το πέρασμα του ήλιου από τους 12 αστερισμούς στη διάρκεια ενός έτους. Δείχνει επίσης τους 12 μήνες, τις 4 εποχές, τα ηλιοστάσια και τις ησημερίες. Ο ζωδιακός κύκλος βασίζεται στο ότι οι αστερισμοί είχαν ανθρωπομορφές ή σχημάτιζαν αντικείμενα και ζώα. Οι πρώιμοι πολιτισμοί όχι απλά λάτρευαν τον ήλιο και τα άστρα, αλλά τους έδιναν ανθρώπινη υπόσταση και έπλαθαν μύθους σχετικά με τη ζωή και τις σχέσεις τους. Ο ήλιος, ο προσφέρον τη ζωή και προστάτης των πάντων, θεωρούταν ο εκπρόσωπος του απρόσωπου δημιουργού, γνωστού και ως Θεού. Ο ήλιος, γιος του Θεού, το φως του κόσμου, ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Αντίστοιχα, οι 12 αστερισμοί αντιπροσώπευαν τα μέρη του ταξιδιού του ήλιου, παύλα, γιου του Θεού, και τους έδωσαν ονόματα που αναφέρονταν σε στοιχεία της φύσης, τα οποία συνέβαιναν την ανάλογη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, ο υδροχώος, ο νεροκουβαλητής που φέρνει τις ανοιξιάτικες βροχές. Ο Όρος είναι ο θεός ήλιος της Αιγύπτου, το 3000 π.Χ. Είναι ο ανθρωπόμορφος ήλιος και η ζωή του είναι μια σειρά από αλληγορίες και μύθους που συμβολίζουν τις κινήσεις του ήλιου στον ουρανό. Από τα αρχαία ιερογλυφικά της Αιγύπτου γνωρίζουμε πολλά για αυτόν τον ηλιακό μεσσία. Για παράδειγμα, ο Όρος δήλωνε τον ήλιο ή το φως και είχε έναν ορκισμένο εχθρό, τον Σεθ. Ο Σεθ ήταν η προσωποποίηση του σκότους ή της νύχτας. Και, μεταφορικά μιλώντας, κάθε πρωί ο Όρος κέρδιζε τη μάχη απέναντι στον Σεθ, αλλά το βράδυ ο Σεθ υπερδικούσε τον Όρο και τον έστελνε στον κάτω κόσμο. Σε γενικές γραμμές, η ιστορία του Όρου έχει ως εξής. Ο Όρος γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου από την Παρθένα Ίσιδα Μαρία. Τη γέννησή του σηματοδότησε ένα αστέρι στην Ανατολή, το οποίο ακολούθησαν 3 βασιλιάδες για να βρουν και να στολίσουν τον νεογέννητο σωτήρα. Σε ηλικία 12 χρονών δίδασκε άλλα παιδιά. Στην ηλικία των 30 βαφτίστηκε από τον Άναπα και ξεκίνησε το κήρυγμά του. Ο Όρος είχε 12 μαθητές, με τους οποίους ταξίδευε παρέα κάνοντας θαύματα, όπως να θεραπεύει τους αρρώστους και να περπατάει στο νερό. Ήταν γνωστός με πολλά τιμητικά ονόματα, όπως η αλήθεια, το φως, ο αγαπημένος γιος του Θεού,
ο καλός ποιμένας, ο αμνός του Θεού και πολλά άλλα. Αφού τον πρόδωσε ο Τυφών, ο Όρος σταυρώθηκε, θαύτηκε για 3 μέρες και μετά αναστήθηκε. Αυτά τα στοιχεία του όρου, αυθεντικά ή όχι, έχουν εισχωρήσει σε πολλούς άλλους λαούς και πολλοί άλλοι θεοί έχουν γενικά το ίδιο μυθολογικό υπόβαθρο. Ο Άτης από την Φρυγία, γεννημένος από την Παρθένα Νάνα στις 25 Δεκεμβρίου, τον σταύρωσαν, τον έκλεισαν σε τάφο και μετά από 3 μέρες αναστήθηκε. Ο Κρίσνα της Ινδίας, από την Παρθένα Ντεβάκη, με ένα αστέρι στην Ανατολή να σημαίνει τη γέννησή του. Έκανε θαύματα με τους μαθητές του και αναστήθηκε μετά το θάνατό του. Ο Διόνυσος από την Ελλάδα γεννήθηκε από μια Παρθένα στις 25 Δεκεμβρίου. Ήταν περιπλανόμενος δάσκαλος και έκανε θαύματα, όπως να αλλάζει το νερό σε κρασί. Τον αποκαλούσαν βασιλέα των βασιλέων, μοναχογιό του Θεού, Άλφα και Ωμέγα και πολλά άλλα. Και μετά τον θάνατό του αναστήθηκε. Ο Μήθρα της Περσίας, γεννημένος από μια Παρθένα στις 25 Δεκεμβρίου, είχε 12 μαθητές και έκανε θαύματα. Μετά τον θάνατό του έμεινε θαμμένος για 3 μέρες μέχρι να αναστηθεί. Τον αποκαλούσαν η αλήθεια, το φως και πολλά παρόμοια. Έχει ενδιαφέρον ότι η μέρα λατρείας του Μήθρα ήταν η Κυριακή. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ένα σωρό σωτήρες από κάθε περίοδο στον κόσμο που έχουν τα βασικά γνωρίσματα. Το ερώτημα παραμένει, γιατί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί η γέννηση από Παρθένα στις 25 Δεκεμβρίου, γιατί να μένουν πεθαμένοι για 3 μέρες μέχρι να αναστηθούν, γιατί οι 12 μαθητές ή ακολουθοί. Για να το απαντήσουμε, ας μελετήσουμε τον πιο πρόσφατο από τους ουράνιους μεσσίες. Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία στις 25 Δεκεμβρίου στην Βηθλέμ. Τη γέννησή του σήμανε ένα αστέρι από την Ανατολή που ακολουθούσαν 3 βασιλιάδες για να βρουν και να προσφέρουν δώρα στο νέο σωτήρα. Στα 12 του δίδασκε άλλα παιδιά και στα 30 βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαφτιστή και μετά ξεκίνησε το κήρυγμά του. Ο Ιησούς ταξίδευε με 12 μαθητές και έκανε θαύματα, όπως να θεραπεύει τους αρρώστους, να περπατάει στο νερό και να ανασταίνει τους νεκρούς. Είναι επίσης γνωστός ως βασιλεύς των βασιλέων, ο Υιός του Θεού, Άλφα και Ωμέγα, ο αμνός του Θεού και πολλά άλλα. Αφού τον πρόδωσε ο μαθητής του, ο Ιούδας, για 30 αργύρια, ο Χριστός έμεινε θαμμένος για 3 μέρες και έπειτα αναστήθηκε και ανήλθε στους ουρανούς. Το αστέρι στην Ανατολή είναι ο Σύριος, το πιο λαμπρό αστέρι που στις 24 Δεκεμβρίου ευθυγραμμίζεται με τα 3 λαμπρότερα αστέρια της ζώνης του Ορίωνα. Αυτά τα 3 αστέρια έχουν την ονομασία οι 3 βασιλιάδες από αρχαιοτάτων χρόνων. Και οι 3 βασιλιάδες μαζί με το λαμπρότερο αστέρι τον Σύριο δείχνουν προς την ανατολή του ήλιου στις 25 Δεκεμβρίου. Γι' αυτό οι 3 βασιλιάδες ακολουθούν το αστέρι από την ανατολή προκειμένου να δουν το ξημέρωμα, τη γέννηση του ήλιου. Η Παρθένος Μαρία είναι ο αστερισμός Βίργο, γνωστός και ως Βίργο ή Παρθένος. Βίργο στα λατινικά σημαίνει Παρθένος. Το αρχαίο λογότυπο για τη Βίργο είναι ένα παραλλαγμένο μη, γι' αυτό και το όνομα της Μαρίας, ομοίως με τις άλλες Παρθένες, όπως η μητέρα του Άδωνη, η Μοίρα, ή η μητέρα του Βούδα, η Μάγια, ξεκινά από μη. Η Βίργο ήταν επίσης γνωστή ως ο κάτοικος του Άρτου και η αναπαράστασή της ήταν μια Παρθένα να κρατάει ένα δεμάτι στάρι. Αυτός ο οίκος του Άρτου και το σιτάρι συμβολίζουν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη,
την περίοδο του θερισμού. Αντίστοιχα και η Βιθλεέμ μεταφράζεται κυριολεκτικά σαν ο οίκος του Άρτου. Συνεπώς, η Βιθλεέμ είναι μία αναφορά στον αστερισμό Βίργκο, μία τοποθεσία στον ουρανό και όχι στη γη. Υπάρχει κι άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο που λαμβάνει η χώρα στις 25 Δεκεμβρίου ή αλλιώς στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Από το εαρινό στο χειμερινό ηλιοστάσιο, οι μέρες γίνονται μικρότερες και πιο κρύες. Κοιτώντας από το βόρειο ημισφαίριο, ο ήλιος φαίνεται να κινείται προς τον νότο, να μικραίνει και να είναι ανεπαρκής. Οι μικρές ημέρες και η εξάλληψη της οδειάς, όπως πλησιάζουμε στο χειμερινό ηλιοστάσιο, συμβόλιζε για τους αρχαίους την πορεία προς τον θάνατο. Ήταν ο θάνατος του ήλιου. Ως τις 22 Δεκεμβρίου, ο αφανισμός του ήλιου ήταν πια ολοφάνερος. Κινούμενος προς τον νότο για 6 μήνες, ο ήλιος φτάνει στο χαμηλότερο σημείο στον ορίζοντα και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο. Ο ήλιος σταματά να κινείται νότια και μένει σχεδόν σταθερός για 3 μέρες. Σε αυτές τις 3 μέρες, ο ήλιος μένει στην κλίμακα του Σταυρού του Νότου ή τον αστερισμό του Σταυρού. Στη συνέχεια, στις 25 Δεκεμβρίου, ο ήλιος μετακινείται μία μοίρα, αυτή τη φορά προς τον βορρά, προμηνύοντας μεγαλύτερες μέρες ζεστασιά και τον ερχομό της άνοιξης. Κι όπως είχε υποθεί, ο ιός πέθανε στο σταυρό και έμεινε νεκρός για 3 μέρες, μέχρι να αναστηθεί. Γι' αυτό ο Ιησούς και οι αμέτρητοι άλλοι θεοί του ήλιου χαρακτηρίζονται από την Σταύρωση, τον τριήμερο θάνατο και την Ανάσταση. Είναι η μεταβατική περίοδος του ήλιου, προτού αλλάξει πορεία ξανά προς το βόρειο ημισφαίριο, φέρνοντας την άνοιξη και κατ' επέκταση τη σωτηρία. Παρ' όλα αυτά δεν γιόρταζαν την Ανάσταση του ήλιου, παρά μόνο στην εαρινή ησημερία ή αλλιώς το Πάσχα. Αυτό γίνεται επειδή την εαρινή ησημερία ο ήλιος υπερνικά το διαβολικό σκοτάδι, μιας και από εκεί και έπειτα η μέρα διαρκεί περισσότερο από τη νύχτα. Πιθανότατα το πιο εμφανές αστρολογικό σύμβολο σχετικά με τον Ιησού αφορά τους 12 μαθητές. Είναι απλά οι 12 αστερισμοί του ζωδιακού κύκλου, πλάι στους οποίους ταξιδεύει ο Ιησούς σαν τον ήλιο. Για την ακρίβεια, ο αριθμός 12 χρησιμοποιείται κατά κόρον στη βίβλο. Αυτό το κείμενο έχει τη μεγαλύτερη δυνατή σχέση με την αστρολογία. Από τις πολλές αστρολογικές, παύλα αστρονομικές, μεταφορές της βίβλου, μία από τις πιο σημαντικές έχει να κάνει με τις εποχές. Σε όλες τις γραφές υπάρχουν αμέτρητες αναφορές στην εισαγωγικά εποχή. Για να το κατανοήσουμε αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε το φαινόμενο που είναι γνωστό ως μετάπτωση των ησημεριών. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, όπως και παλαιότεροι πολιτισμοί από αυτούς, διέκριναν ότι περίπου κάθε 2150 χρόνια η ανατολή του ηλίου την εαρινή ησημερία γινόταν σε διαφορετικό αστερισμό του ζωδιακού κύκλου. Αυτό οφείλεται σε μια ελλειπτική ταλάντωση που πραγματοποιεί η Γη, περιστρεφόμενη γύρω από τον άξονά της. Ονομάζεται μετάπτωση σε εισαγωγικά. Επειδή οι αστερισμοί πάνε προς τα πίσω αντί για τη συνηθισμένη ετήσια τροχιά τους. Ο απαιτούμενος χρόνος για να περάσει η μετάπτωση και από τους 12 αστερισμούς είναι χοντρικά 25.765 χρόνια. Αποκαλείται επίσης και κύκλος του μεγάλου ενιαυτού. Οι αρχαίοι πολιτισμοί έδιναν μεγάλη σημασία σε αυτό και αναφέρονταν σε κάθε 2150 χρόνια ως μία εποχή. Από το 4300 π.Χ. μέχρι το 2150 π.Χ. ήταν η εποχή του Ταύρου.
από το 2150 π.Χ. μέχρι το 1 μετά Χριστό ήταν η εποχή του κρυού. Από το 1 μετά Χριστό μέχρι το 2150 μετά Χριστό είναι η εποχή των ηχθείων, η εποχή στην οποία είμαστε τώρα. Και γύρω στο 2150 θα μπούμε στη νέα εποχή, την εποχή του υδροχώου. Η βίβλος περιγράφει σε γενικές γραμμές γεγονότα τριών εποχών, προμηνύοντας και μία τέταρτη. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Μωυσής κατεβαίνει από το όρος Σινά με τις 10 εντολές, κλονίζεται επειδή οι άνθρωποι προσκυνούσαν ένα χρυσό βουβάλι. Για την ακρίβεια, έσπασε τις πλάκες και τους πρόσταξε να αλληλοσκοτωθούν για να εξαγνιστούν. Οι περισσότεροι μελετητές αποδίδουν αυτήν την οργή στο γεγονός ότι οι Ισραηλίτες λάτρευαν ένα ψευδές είδωλο ή κάτι αντίστοιχο. Η αλήθεια είναι ότι το χρυσό βουβάλι αντιπροσωπεύει την εποχή του Ταύρου και ο Μωυσής την εποχή του Κρυού. Γι' αυτό οι Εβραίοι φυσάνε μέχρι σήμερα το κέρατο του κρυαριού. Ο Μωυσής αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή του Κρυού και στο κατόφλι της νέας εποχής όλοι οφείλουν να αποκηρύξουν την παλιά. Κι άλλες θεότητες μαρτυρούν αυτή τη νέα μετάβαση. Όπως ο Μήθρας, ένας προχριστιανικός θεός που με ίδιο συμβολισμό σκοτώνει τον Ταύρο. Ο Ιησούς τώρα είναι αυτός που μας προετοιμάζει για τη μετά τον κρύο εποχή, την εποχή των ηχθείων ή των δύο ψαριών. Ο συμβολισμός των ψαριών χρησιμοποιείται ευρέως στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς ταΐζει 5.000 ανθρώπους με ψωμί και δύο ψάρια. Όταν ξεκινάει το κήρυγμά του στην Γαλιλαία, αναπτύσσει φιλία με δύο ψαράδες που τον ακολουθούν. Το σύμβολο του ψαριού είναι ένα παγανιστικό, αστρολογικό σύμβολο για τη βασιλεία του ήλιου, την εποχή των ηχθείων. Επιπλέον, η γέννηση του Ιησού σηματοδοτεί και την έναρξη αυτής της εποχής. Στο κατά Λουκά 22:10, όταν ρωτάνε οι μαθητές τον Ιησού πότε θα είναι το Πάσχα, αφού φύγει ο ίδιος, ο Ιησούς απαντά: «Προσέξτε, όταν μπαίνετε στην πόλη θα συναντήσετε έναν άντρα που κρατάει μια κανάτα με νερό. Ακολουθήστε τον στο σπίτι που θα μπει». Αυτό το κείμενο περιέχει πασιφανείς αστρολογικές αναφορές. Ο άνθρωπος με την κανάτα με το νερό είναι ο υδροχώος, ο νεροκουβαλητής, που πάντα απεικονίζεται σαν ένας άνθρωπος που χύνει νερό από ένα κανάτι. Αντιπροσωπεύει την εποχή μετά τους ηχθείες. Και όταν ο ήλιος, ο Υιός του Θεού, εγκαταλείπει την εποχή των ηχθείων, Ιησούς, και θα μπει στο σπίτι του υδροχώου, καθώς ο υδροχώος διαδέχεται τους ηχθείες στη μετάπτωση των ησημεριών. Το μόνο που λέει ο Ιησούς είναι ότι την εποχή των ηχθείων ακολουθεί η εποχή του υδροχώου. Όλοι έχουμε ακούσει για την συντέλεια και το τέλος του κόσμου. Πέραν των απεικονίσεων στην Αποκάλυψη, η ουσία αυτής της ιδέας είναι στο κατά Ματθαίον 28:20, όπου ο Ιησούς λέει «Θα είμαι μαζί σας μέχρι το τέλος του κόσμου». Παρόλα αυτά, στην απόδοση της βίβλου από τον King James, ο κόσμος είναι ένα από τα πολλά μεταφραστικά λάθη. Η πρωτότυπη λέξη ήταν «αιών», που σημαίνει την εποχή. «Θα είμαι μαζί σας μέχρι το τέλος της εποχής», που είναι αλήθεια, μιας και η ταύτιση του Ιησού με τους ηχθείες θα πάψει μόλις ο ήλιος μπει στην εποχή του υδροχώου. Όλη η ιδέα του τέλους του κόσμου είναι μια διερμηνία της αστρολογικής αλληγορίας. Ας το πούμε στους σχεδόν 100 εκατομμύρια ανθρώπους στην Αμερική που πιστεύουν ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου. Επιπλέον, ο χαρακτήρας του Ιησού, που είναι ένα λογοτεχνικό και αστρολογικό υβρίδιο,
είναι η εναλλακτική προβολή του Αιγύπτιου θεού ήλιου Όρου. Για παράδειγμα, βρέθηκαν επιγραφές στους τοίχους ενός ναού 3.500 χρόνων στο Λούξορ της Αιγύπτου και εικόνες με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την άσπηλη σύλληψη, τη γέννηση και τη λατρεία του Όρου. Οι εικόνες ξεκινούν με την ανακοίνωση στην Παρθένα Ίσιδα ότι θα συλλάβει τον Όρο και έπειτα με τον Νεύθη, το Άγιο Πνεύμα, που αφήνει έγκυο την Παρθένα και μετά με τη γέννηση και τη λατρεία. Είναι ακριβώς η ίδια ιστορία με τη σύλληψη του Ιησού. Για την ακρίβεια, οι απόλυτες ομοιότητες μεταξύ της αιγυπτιακής θρησκείας και του χριστιανισμού είναι εντυπωσιακές και οι παραλλαγές είναι συνεχείς. Η ιστορία της κιβωτού του Νόε είναι παρμένη αυτούσια. Η ιδέα μιας μεγάλης πλημμύρας ήταν συχνή στον αρχαίο κόσμο, με περισσότερες από 200 σχετικές αναφορές σε διαφορετικές περιόδους. Εν τούτης, δεν χρειάζεται να κοιτάξει κανείς αλλού για μια προχριστιανική πηγή. Αρκεί το έπος του Γκιλγαμές, που γράφτηκε το 2600 π.Χ. Αυτή η ιστορία αναφέρει για μια μεγάλη πλημμύρα που έστειλε ο Θεός, για μια κιβωτό που έσωσε τα ζώα, που ήταν μέσα της ακόμα και η ελευθέρωση και η επιστροφή του περιστεριού, ακριβώς όπως και στη βίβλο, μαζί με κάποιες ακόμα ομοιότητες. Επίσης υπάρχει και η παραλλαγή της ιστορίας του Μωυσή. Μετά τη γέννησή του, ο Μωυσής τοποθετήθηκε σε ένα καλάθι από καλάμια και τον άφησαν σε ένα ποταμό προκειμένου να γλιτώσει τη βρεφοκτονία. Τον έσωσε μια βασίλισσα και τον μεγάλωσε σαν πρίγκιπα. Η ιστορία με το μωρό και το καλάθι είναι η πιστή αντιγραφή του μύθου του Σαρμόνος από την Ακάδ το 2220 π.Χ. Ο Σαργόν γεννήθηκε, τοποθετήθηκε σε ένα καλάθι από καλάμια για να γλιτώσει τη βρεφοκτονία και τον άφησαν σε ένα ποταμό. Τον έσωσε και τον μεγάλωσε η βασίλισσα Άκη. Επιπλέον, ο Μωυσής είναι γνωστός ως νομοθέτης, αφού έδωσε τις 10 εντολές. Παρ' όλα αυτά, η ιδέα της παράδοσης των νόμων από τον Θεό σε ένα προφήτη πάνω σε κάποιο βουνό είναι και αυτή πολύ παλιά. Ο Μωυσής είναι απλά ένας ακόμα νομοθέτης ανάμεσα στους πολλούς της ιστορίας. Στην Ινδία, ο Μανού ήταν ο μεγάλος νομοθέτης. Στην Κρήτη, ο Μίνωας ανέβηκε στην Δίκτη, όπου ο Δίας του έδωσε τους νόμους, ενώ στην Αίγυπτο ήταν ο Μίσης που κουβάλισε τις ιερές πλάκες με τις εντολές του Θεού. Μανού, Μίνωας, Μίσης, Μωυσής. Όσον αφορά τις 10 εντολές, είναι αυτούσια παρμένες από το βιβλίο των νεκρών της Αιγύπτου. Αυτό που στο βιβλίο των νεκρών αναφέρεται ως «δεν έχω κλέψει» έγινε «ου κλέψεις». Το «δεν έχω σκοτώσει» έγινε «ου φωνεύσεις». Το «δεν έχω πει ψέματα» έγινε «ου ψευδομαρτυρήσεις». Ουσιαστικά η αιγυπτιακή θρησκεία είναι το βασικό θεμέλιο για την ιουδαϊκο-χριστιανική θεολογία. Βάφτιση, μεταθανάτια ζωή, τελική κρίση, γέννηση από Παρθένα, Ανάσταση, Σταύρωση, η κιβωτός της Διαθήκης, περιτομή, σωτήρας, θεία κοινωνία, μεγάλη πλημμύρα, Πάσχα, Χριστούγεννα, Ιουδαϊκό Πάσχα. Αυτά και πολλά ακόμα είναι αιγυπτιακά στοιχεία, πολύ πιο πρώιμα από τον χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό. Ο Ιουστίνος Μάρτυρας, ένας από τους πρώτους ιστορικούς του χριστιανισμού, έγραψε: «Όταν λέμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο δάσκαλός μας, γεννήθηκε χωρίς σεξουαλική επαφή, σταυρώθηκε και πέθανε για να αναστηθεί και να ανέλθει και πάλι στους ουρανούς, δεν λέμε τίποτα διαφορετικό από αυτά που πιστεύουμε για τον γιο του Δία». Σε ένα άλλο κείμενό του έγραψε: «Γεννήθηκε από μια Παρθένα, ομοίως με όσα πιστεύουμε και για τον Περσέα». Είναι φανερό το ότι ο Ιουστίνος, όσο και άλλοι πρώιμοι χριστιανοί,
ήξεραν πόσο πολύ έμοιαζε ο χριστιανισμός στις παλαιότερες παγανιστικές θρησκείες. Ο Ιουστίνος όμως είχε μια λύση. Κατά την άποψή του τα έκανε όλα ο διάβολος. Ο διάβολος είχε προνοήσει να έρθει πριν τον Χριστό και να γεμίσει με τα στοιχεία του τον παγανιστικό κόσμο. Η βίβλος δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα αστροθεολογικό λογοτεχνικό υβρίδιο, όπως όλοι σχεδόν οι θρησκευτικοί μύθοι πριν από αυτήν. Για την ακρίβεια, η μεταφορά στοιχείων από ένα πρόσωπο σε κάποιο άλλο είναι φανερή μέσα και στην ίδια τη βίβλο. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει η ιστορία του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν το πρωτότυπο για τον Ιησού. Ο Ιωσήφ γεννήθηκε από θαύμα. Ο Ιησούς γεννήθηκε από θαύμα. Ο Ιωσήφ ήταν από οικογένεια 12 αδελφών. Ο Ιησούς είχε 12 μαθητές. Ο Ιωσήφ πουλήθηκε για 20 αργύρια. Ο Ιησούς πουλήθηκε για 30 αργύρια. Ο αδερφός Ιούδας προτείνει την πώληση του Ιωσήφ. Ο μαθητής Ιούδας προτείνει την πώληση του Ιησού. Ο Ιωσήφ ξεκίνησε να δουλεύει στα 30. Ο Ιησούς ξεκίνησε να δουλεύει στα 30. Υπάρχει κάποια, πέραν της βίβλου, ιστορική ένδειξη κάποιου ατόμου ονόματι Ιησού, Ιού της Μαρίας, που ταξίδευε με 12 μαθητές θεραπεύοντας ανθρώπους και τα σχετικά? Υπάρχουν αμέτρητοι ιστορικοί που έζησαν στην περιοχή της Μεσογείου, την ίδια περίοδο που φαινομενικά έζησε και ο Ιησούς. Πόσοι ιστορικοί καταγράφουν κάτι σχετικά με αυτόν? Κανένας. Παρόλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ιστορικοί υποστηρικτές του Ιησού δεν υποστήριξαν το αντίθετο. 4 ιστορικοί προσπαθούν με αναφορές τους να υποστηρίξουν την ύπαρξη του Ιησού. Ο Πλίνιος ο νεότερος, ο Σουητόνιος και ο Κορνήλιος Τάκητος ήταν οι 3 πρώτοι. Η αναφορά του κάθε ενός περιλαμβάνει λίγες μονολέξεις στην καλύτερη περίπτωση και αναφέρονται μόνο στον Χρήστο ή στον Χριστό, που στην πραγματικότητα δεν είναι όνομα αλλά τίτλος. Σημαίνει μυρωμένος. Η 4η πηγή είναι ο Φλάβιος Ιώσιπος. Είναι γνωστό ότι αποτελεί πλαστογραφία. Δυστυχώς, θεωρείται ακόμα και σήμερα ως αληθινή. Είναι λογικό να πιστεύει κανείς ότι κάποιος που αναστήθηκε και ανήλθε στους ουρανούς μπροστά σε όλους και έκανε τόσα θαύματα θα είχε μια θέση στις αναφορές των ιστορικών της εποχής. Δεν είχε όμως. Επειδή μόλις υπολογιστούν τα δεδομένα, εμφανίζονται μεγάλες πιθανότητες η μορφή που θεωρούμε ως Ιησούς να μην υπήρξε ποτέ. Η χριστιανική θρησκεία είναι μια παροδία της λατρείας του ήλιου, στην οποία τοποθέτησαν έναν άνθρωπο ονόματι Χριστό στη θέση του ήλιου, αποδίδοντάς του την ίδια λατρεία που αρχικά απέδιδαν στον ήλιο. Τόμας Πέιν. Η αλήθεια είναι ότι ο Ιησούς ήταν η ηλιακή θεότητα της γνωστικής χριστιανικής αίρεσης. Και όπως όλοι οι παγανιστικοί θεοί ήταν μια μυθική μορφή. Λόγω πολιτικής επιβολής εξιστορήθηκε η μορφή του Ιησού με σκοπό τον κοινωνικό έλεγχο. Το 325 μετά Χριστό στη Ρώμη, ο Μέγας Κωνσταντίνος συγκάλεσε το Συμβούλιο της Νίκαιας. Σε αυτό το Συμβούλιο αναγνωρίστηκε το χριστιανικό δόγμα σαν επίσημη θρησκεία και ξεκίνησε η αιματοβαμμένη ιστορία του χριστιανισμού και της πνευματικής απάτης. Για τα επόμενα 1600 χρόνια, το Βατικανό διατηρούσε την πολιτική του εξουσία σε όλη την Ευρώπη, οδηγώντας σε χαρούμενες, σε εισαγωγικά, περιόδους,
όπως οι σκοτεινοί αιώνες, μαζί με διαφωτιστικά γεγονότα όπως οι σταυροφορίες και η ιερά εξέταση. Ο χριστιανισμός, μαζί με όλα τα άλλα θεϊστικά συστήματα, είναι η απάτη της εποχής μας. Χρησιμοποιείται για να αποσπάσει τους ανθρώπους από τον πραγματικό κόσμο και να τους διαχωρίσει. Υποστηρίζει την τυφλή υποταγή στην εξουσία. Ο θρησκευτικός μύθος είναι η πιο πανίσχυρη δημιουργία και λειτουργεί σαν πρώιμο έδαφος για να αναπτυχθούν και οι υπόλοιποι μύθοι. Η θρησκεία δεν θα μπορέσει ποτέ να αναμορφώσει την ανθρωπότητα, γιατί η θρησκεία είναι σκλάβια. Robert Ingersoll.